πήραμε, παίρνουμε αυτή την υποδόση. Το βλέμμα μας τώρα είναι στην επόμενη αξιολόγηση, η οποία είναι πάρα πολύ σύντομα, είναι το φθινόπωρο, και ενδιαμέσως πρέπει να ικανοποιηθούν και αρκετά προαπαιτούμενα για να κλείσει επιτυχώς και η δεύτερη και να πάρουμε και την επόμενη υποδόση, μεταξύ των οποίων είναι θέματα τα οποία κάνουν τζιζ συντολικά για κάθε κυβέρνηση, κάνουν τζιζ για μια αριστερή κυβέρνηση, όπως είναι παραδείγματος χάρη οι εργασιακές σχέσεις, οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, ναι. Ο νόμος περί απολύσεων. Πώς θα το βγάλετε το πέρα lockout, αυτό το καλοκαίρι, το lockout, οι συμβάσεις, mm-hmm. Πώς θα το βγάλετε πέρα αυτό το καλοκαίρι? Να σας πω ευθέως. Η πρώτη αξιολόγηση ήταν εμπροστοβαρής ως προς τα ζητήματα που αφορούν στην συμφωνία που έχει συναυθεί. Δηλαδή αφορά στο 80% ενδεχομένως, κατά μέσον όρων, των θεμάτων που έχουν σχέση με το πρόγραμμα της τριετίας. Και γι' αυτό ήταν και πάρα πολύ δύσκολη και εξαιρετικά σημαντική, mm-hmm. εκ των πραγμάτων, με τις αποφάσεις που ελήφθησαν. Άρα δεν είναι το θέμα του πόσο θα είναι η δόση, ξέρω εγώ, αν θα είναι 10,3 δις. Είναι το ότι μεγάλο μέρος του προγράμματος, μάλιστα σε βελτιωμένες εκδοχές του, εκεί που μπορούσαν να βελτιωθούν κατά την απόφαση του καλοκαιριού, ήδη έχει μπει στη φάση υλοποίησης. Υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχει να κάνει με το χρέος. Παρακολουθήσατε το πολύ καλό επίσης ρεπορτάζ που είχατε τώρα. Πέρσι τέτοιο καιρό ήταν αδιανόητο να μιλάει κανείς πέραν της ελληνικής κυβέρνησης κάποιων διανοούμενων οικονομολόγων, ας πούμε, στην Ευρώπη και το Δούνου του που είχε σταθερά αυτή τη θέση από το 10 για απομείωση. Εντάξει, υπήρχε μια υπόσχεση με το πρωτογενές πλεώνασμα ότι θα δούμε το θέμα του χρέους. Η υπόσχεση αφορούσε από το 12-13 και στην εσωτερική πολιτική σκηνή, αν θυμάστε, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος, οι τελευταίες πολιτικές μάχες που δώσανε Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη του 2014 ήταν στο όνομα της βιωσιμότητας του χρέους. Ας πούμε και ότι όποιος έλεγε, ναι, πως δεν είναι βιώσιμο, υπονομεύει την πορεία της χώρας. Αυτό ήταν. Τώρα και έχει αλλάξει αυτό. Είναι πάρα πολύ αντιπαράθεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το ότι μαζί με την πρώτη αξιολόγηση μπήκε στο τραπέζι και μάλιστα μπήκε με τρόπο ουσιαστικό και από πολλές πλευρές το θέμα της ουσιαστικής ελάφρυνσης και της απομείωσης. Εγώ να το δεχτώ. Αυτό είναι να πολύ δεχτώ σημαντικό. Ότι το χρέος, τώρα, για τα υπόλοιπα, η απομείωση, ναι, ναι, του χρέους, η ελάφρυνση είναι η Ιθάκη. Πώς θα φτάσετε σε αυτήν? Ο Οδυσσέας έφτασε πάρα πολύ δύσκολα στην Ιθάκη και μετά από πάρα πολλά χρόνια. Μπορώ να σας πω ότι το σύνολο των μέτρων τα οποία έχουν απελευθερωθεί τώρα εν ώψη αυτής της συμφωνίας οδηγούν και μπορούν να οδηγήσουν πολύ γρήγορα, μιλάμε για 16, 17, 18, σε μια τέτοια απομείωση η οποία δεν θα είναι στιγμιαία. Κανείς δεν αποδέχεται τη δικιά μας άποψη που ήταν να κοπεί το χρέος κατά 60%. Κάποια στιγμή θα συμβεί αυτό και θα μου το θυμηθείτε, αλλά όχι για την το Ελλάδα. Το ευχόμαστε όλοι ως Έλληνες, για την Ελλάδα, αλλά πάτε μόνο στο λιμάνι, προσέξτε, και αφήνετε το ταξίδι, προσέξτε, και τη θαλασσοταχή. Όχι για την Ελλάδα μόνο. Θα γίνει ενδεχομένως, ναι, για όλο το Νότο ή για όλα τα ευρωπαϊκά, μακάρι, χρέη. Μακάρι. Και μακάρι. Δεν θα γίνει αυτομάτως, θα γίνεται ότι θα αποδειχθεί ότι αυτές οι συνταγές ήταν όλες λάθος. Εδώ όμως τώρα υπάρχει δυνατότητα η οποία δίνεται μέσα από την επαναξιολόγηση με θετικό τρόπο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα των ελληνικών ομολόγων. Υπάρχει αυτό που λέτε Weber TQI, υπάρχει δυνατότητα μέσα από το πακέτο Juncker και βεβαίως μεγάλη δυνατότητα μέσα από την αξιοποίηση της ποσοτικής χαλάρωσης. Αλλά της ποσοτικής επέκτασης, με συγχωρείτε. Mm-hmm. Αλλά το πιο σημαντικό είναι πως από τώρα έχουν ληφθεί αποφάσεις που αφορούν στο χρέος ως προς το 15% της εξυπηρέτησής του σε σχέση με το ΕΠ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι πολλές χώρες στην Ευρώπη ήδη, χωρίς να είναι σε πρόγραμμα όπως εμείς, έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό εξυπηρέτηση. Αποφεύγετε τα πολύ δύσκολα ή μου φαίνεται? Όχι, ίσα ίσα τι θα λέω κάνετε με αυτά που τα προαπαιτούμενα που μένει αυτό να είναι, με συγχωρείτε, αυτό για να φτάσουμε στην αρχή, ελάφρυνση του χρέους. Αυτό, σας λέω ότι η ελάφρυνση του χρέους δεν θα γίνει τότε. Οι αποφάσεις για την ελάφρυνση του χρέους στο βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο επίπεδο έχουν ληφθεί ήδη. Αυτό θέλω να διευκρινιστεί. Ναι. Δεν είναι λοιπόν μια παρόλα ευρωπαϊκή όπως άλλες.
ότι... το προηγούμενο Eurogroup. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, εάν συνυπολογίσουμε και το ότι φύγαμε από τα μεγάλα πλεονάσματα του 3,5-4,5% που υπήρχαν οι προηγούμενες δεσμεύσεις και μπορούμε να περιμένουμε και το 16 και το 17 πλεονάσματα επί των πλεονασμάτων που έχουμε ήδη το 15, διαμορφώνεται ένα πολύ καλύτερο τοπίο. Για τα εργασιακά εν συνόλο, υπάρχουν εργατικές κατακτήσεις σε όλη την Ευρώπη και στο ελληνικό εργατικό κίνημα, οι οποίες είναι σημαντικές και δεν πρέπει να, να μπουν ούτε στο περιθώριο ούτε να συρρυκνωθούν. Στην ελληνική περίπτωση, δυστυχώς, στην πραγματική ζωή, τα τελευταία χρόνια, σε διάφορους τομείς, ατύπως έχουν αρχίσει και στο ζήτημα των απολύσεων και στο ζήτημα των ανταπεργιών και στο ζήτημα των εκδικητικών απολύσεων λόγω απεργιών και στο ζήτημα των συμβάσεων και σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία μπαίνουν με επιμονή από πλευράς του Δούνου του καταρχήν στο τραπέζι, έχει υπάρξει μια πραγματικότητα που είναι πιο πίσω και από τις ευρωπαϊκές κατακτήσεις και από αυτά που είχαμε μέχρι πριν 5-6 χρόνια. Άρα η κυβέρνηση έχει ευθύνη, υποχρέωση, συνείδηση θα έλεγα, πάνω σε αυτό το κορυφαίο ζήτημα, όχι απλά να συνασπιστεί, να συναθρηστεί, να δυναμώσει το μέτωπο με τις άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις που θα βάλουν φρένο σε αυτές τις απαιτήσεις. Αλλά νομίζω ναι. Γιατί νομίζω ναι. Τώρα... Να σας πω και κάτι άλλο. Ό,τι θεωρεί συμπληρώσω... σημαντικό το κουαρτέτο, είτε οι θεσμοί ευρωπαϊκοί, είτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, περνάει σε μεγάλο βαθμό. Και αυτό το θεωρούν σημαντικό, το ζητούν. Δεν θα χρόνια. Συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Σε μεγάλο βαθμό. Θα σας πω γιατί, να συμπληρώσω την προηγούμενη κουβέντα μου, ότι όχι μόνο λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει αντίσταση σε αυτό, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και μία μέρημνα, διότι πλέον έχει αρχίσει επί της ουσίας ο κύκλος διακυβέρνησης, καθώς σε ένα βαθμό έκλεισε ο κύκλος διαπραγμάτευσης, το λέω πολύ σχηματικά, να προλαβαίνουμε καταστάσεις και να θεραπεύουμε καταστάσεις στα ήδη ατύπωση ισχύοντα στην ελληνική οικονομία. Οι καταγγελίες που υπάρχουν κάθε μέρα από αθλειότητες που γίνονται στο επίπεδο των εργασιακών σχέσεων είναι σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, άρα είστε αισιόδοξος. Ως προς αυτό, ναι. Μία... Να σας πω όμως για το, άλλο που είπατε για το κουαρτέτο κτλ. Εάν μπορούσε να αποτιμήσει ο κόσμος αν είχε απαντοχές. Εγώ δικαιολογώ ότι δεν έχει απαντοχές. Διότι ό,τι και αν γίνεται ως αρνητική συνέπεια, προστίθεται στις αρνητικές συνέπειες πέντε μηνών. Το ακόμη και το ψυχολογικό. Γι' αυτό σας λέω. Δηλαδή και 10 λεπτά να μπει σε δεν μία... αντέχει άλλο. Ναι, δεν σου λέει άλλο. Ναι, τα 10 λεπτά όμως είναι στα 3,5 ευρώ επιπλέον που μπήκανε σταδιακά στους φορ. Άρα λοιπόν δεν έχει ο κόσμος μεγάλες απαντοχές. Πλην όμως. Εάν μπορούσαν, αν θέλανε οι πολίτες, οι πολιτικές δυνάμεις, τα μίντια να δούνε, να ξέρουν, να μάθουν τι ζητάγανε και τι ζητάνε οι πιο επιθετικές απόψεις στο πλαίσιο των θεσμών, των λεγόμενων, των κουαρτέτων, των δανειστών κτλ. Και τι τελικά σε πολύ σημαντικά σημεία συνομολογήθηκαν, θα βλέπανε ότι σε κορυφαία ζητήματα που τα θεωρούσαν όντως κορυφαία από την άλλη πλευρά, είτε μεταπίστηκαν είτε αντελήφθησαν λόγω του γενικότερου συσχετισμού δυνάμεων, Brexit, προσφυγικά κτλ., ότι δεν μπορούσαν να τραβήξουν άλλο. Κύριε Πρόεδρε, μπορούμε το... να πούμε πολλά εδώ ακόμη, αλλά δεν θέλω να κλείσουμε την εκπομπή χωρίς να αναφερθούμε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, στην ανάγνωση των στίχων του Κορανίου στην Αγία Σοφία, και το θεωρώ πολύ σημαντικό γεγονός πέρα από αυτό καθεαυτό, γιατί μπορεί και να υποκρύπτει πρόθεση από την πλευρά της Άγκυρας για κλιμάκωση της έντασης σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Να δούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Μανιό Μάνεση και αμέσως μετά.